Είμαστε πανέτοιμοι να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον τουριστικό κλάδο, αλλά από την άποψη λοιπόν των ξενοδοχών υπαλλήλων. Πώς ήταν το 2024, αλήθεια, από εργασιακές συνθήκες, θα μας το πει ο κύριος Νίκος Κοκολάκης, είναι ο πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Κοκολάκη, και πλέον κάνετε έναν απολογισμό με την τουριστική σεζόν να έχει κλείσει. Έχουμε μια συνολική εικόνα για το πώς κύλησε το κομμάτι το εργασιακό στον τουριστικό κλάδο και θέλω να μου πείτε το πρόσημο πώς είναι, θετικό ή αρνητικό. Ναι. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι είναι θετικό το πρόσημο όσον αφορά την απασχόληση. Είδαμε δειλά-δειλά να επεκτείνεται η τουριστική περίοδο. Από εκεί όμως και μετά είχαμε τα προβλήματα τα γνωστά. Είναι η μεγάλη εντατικοποίηση που υπήρχε στους χώρους εργασίας. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν παίρναν ούτε καν τα προβλεπόμενα ρεπό. Είδαμε επίσης κατ' εξαίρεση βέβαια κάποιοι να μην πληρώνουν με τη συλλογική σύμβαση εργασίας και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να περικόψουν το μισθού των εργαζομένων, είτε μην πληρώνοντας τα ρεπό τους, είτε κυριακές αργίες, είτε να δουλεύουν παραπάνω από το 8ωρο και αυτό δεν πλήρωναν υπερεργασία είτε υπερορίες. Από εκεί και μετά όμως οι μισθοί έχουν ανέβει μισθολογικά για όλους τους εργαζόμενους, το θετικό, αλλά λόγω της ακρίβειας και της φορολογίας δυστυχώς οι μισθοί μας στην ουσία είναι μηδενικές οι αυξήσεις. Βλέπουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, ότι η κυβέρνηση λέει από το 2019 υπάρχουν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αλλά λόγω όπως πάμε της ακρίβειας στην ουσία υπάρχει μια υποβάθμιση στο μισθό γύρω στο 9%. Η αλήθεια είναι ότι δεν αποτυπώνεται αυτό στην αγοραστική δύναμη του. Ακριβώς, υπάρχει μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Έχω την αίσθηση, σας το έλεγα και στο διάλειμμα μάλιστα όσο συζητούσαμε, ότι ο χώρος, ο κλάδος αυτός, δηλαδή ένας ξενοδοχοϋπάλληλος, αμείβεται πλέον, δεν θα πούμε για τις εξαιρέσεις που σας έλεγα και αυτό στο διάλειμμα ότι υπάρχουν. Νομίζω ότι ο κανόνας λέει ότι ένας ξενοδοχοϋπάλληλος, κάποιος που ασχοληθεί με το κομμάτι του τουρισμού, μπορεί να βρει καλά αμοιβόμενη εργασία και καλές συνθήκες, έτσι. Σίγουρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς ρυθμίζουμε τα κατώτατα όρια των αμοιβών. Από εκεί και μετά, ο κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος, εφόσον έχει την προϋπηρεσία, έχει τις τεχνητές ικανότητες, μπορεί να πάρει και παραπάνω μισθό από αυτό που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ατομικό επίπεδο. Και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα ότι πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι παίρνουν και πάνω από τον μισθού που ρυθμίζεται μέσα τη συλλογική σύμβαση εργασία. Όπως είναι οι μάγειρες, βεβαίως. Σίγουρα είναι αυτά στα θετικά. Από εκεί όμως και μετά υπάρχουν πάγια αιτήματα του κλάδου που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο στην κυβέρνηση. Από το 2018 ένα πάγιο αίτημα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας προμνημονίου επίπεδα, δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι λένε ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, από την ευρωπαϊκή εποπτεία, αλλά δυστυχώς όλοι αυτοί οι νόμοι των μνημονίων εφαρμόζονται κανονικότατα. Θα πούμε ότι οι περισσότεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι τελείωσαν την εργασία τους 31 του Οκτώβρη, το πολύ μέχρι και 5-10 Νοέμβρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πάρουν ένα ταμείο ανεργίας 3 μήνες. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου τελειώνει το ταμείο. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι να αρχίσει η νέα τουριστική περίοδο θα έχουν μηδονικό εισόδημα. Άρα, σε μια δύσκολη... μέχρι τώρα ένας ξενοδοχοϋπάλληλος τους μήνες που εργάζεται υπολογίζει ότι κάποιους μήνες θα μείνει χωρίς εισόδημα. Ακριβώς. Μέχρι την επόμενη χρονιά. Άρα εσάς το αίτημά σας είναι επέκταση του Ταμείου Ανεργίας. Ακριβώς. Και πιστεύουμε ότι είναι και ο κύριος λόγος που οι εργαζόμενοι φεύγουν από τον κλάδο και προσπαθούν να βρουν σε άλλους χώρους μόνιμη εργασία, χειμώνα, καλοκαίρι, δωδεκάμηνη, που τόσο ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους αξιοπρεπώς. Γιατί το μεγάλο ερώτημα τώρα, κύριε Κοκολάκη, είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει η ζήτηση, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο κομμάτι των ξενοδοχών υπαλλήλων. Υπάρχουν αμοιβές οι οποίες μπορούν να είναι σε κάποια επίπεδα πάρα πολύ καλές, κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να βρει κάποιος μια τέτοια δουλειά. Γιατί δεν επιστρέφουν όσοι έφυγαν από τον τουριστικό κλάδο? Γιατί κάποτε μιλούσαμε για ένα τουριστικό κλάδο ο οποίος είχε πολύ μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των εργαζομένων και τώρα μόνο από την πλευρά των εργοδοτών.
Εμείς πιστεύουμε ότι οι κύριες αιτίες είναι δύο. Είναι η εποχικότητα που ο εργαζόμενος νιώθει ανασφαλής. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι οι συνθήκες εργασίας πολύ δύσκολες στο χώρο του επισητισμού, τουρισμού γενικότερα, και είναι και οι αμοιβές. Μπορεί οι αμοιβές, είπαμε, να είναι ανεβασμένες στο χώρο των ξενοδοχείων, αλλά δεν πάει να είναι εποχική εργασία. Ναι. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι οι συμβάσεις που θα υπογραφούν στο επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε κάνει μια συζήτηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Συμμετέχω σε αυτή τη διαπραγμάτευση ως αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού. Γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, όσοι είστε τέτοια περίοδο. Ναι, η σύμβαση Πανελλήνια λύγει 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Εδώ η τοπική λύγει 31 Μαρτίου του 2025. Ναι. Οι συζητήσεις όμως έχουν αρχίσει ήδη. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Εμείς ζητάμε αυξήσει τη τάξη του 8% για το 2025 και άλλα 8% το 2026. Και αυτό γιατί, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι μέχρι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα φτάξει τα 950 ευρώ. Άρα και εμείς θέλουμε σαν ξενοδοχο υπάλληλοι την αναλογική αύξηση που δικαιούμαστε. Και επίσης ζητήσαμε πενθήμερο οκτάωρο. Αυτά τα δύο αιτήματα βάζουμε σε κεντρικό επίπεδο. Πώς τα βλέπετε, πώς έγιναν έτσι δεκτά τα αιτήματα αυτά, και ήταν η πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα? Η πρώτη αντίδραση είναι ότι ζητάμε μια τεράστια αύξηση. Εάν όμως οι εργαζόμενοι αυτοί, που πρέπει να τονίσουμε ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι εργαζόμενοι, καταρτισμένοι, όσον αφορά εκπαιδευμένοι, ξέρουν ξένες γλώσσες. Πραγματικά προσφέρουμε έργο μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, άρα πιστεύουμε ότι οι συνθήκες πρέπει να βελτιωθούν. Έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, που το ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή να γίνει μέσα από τις συμβάσεις σύσταση προσωπικού ανάλογα με την κατηγοροποίηση του κάθε ξενοδοχείου, αν είναι πεντάστερο, αν είναι και τετράστερο, τη δυναμική του ανάλογα τις πληρότητες που θα έχει, που το ώστε να έχει το μήνυμο προσωπικό σε κάθε ειδικότητα. Να μπαίνει, λέτε, ένα κατώτατο όριο προσωπικού που πρέπει να απασχολεί. Βεβαίως, πρέπει να μπει αυτό, ανάλογα με την πληρότητα. Είναι και αυτό ένα πάγιο αίτημα μας. Μόνο έτσι θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, και αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό. Πιστεύουμε ότι είναι βασικό όσον αφορά τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Μπορούσε να είναι μια απάντηση για τις συνθήκες εργασίας, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο σας, εκείνο για το οποίο διαμαρτύρονται περισσότερο είναι για την εντατικοποίηση της εργασίας, για το πόσο σκληρές μπορεί να γίνουν οι συνθήκες, εξαντλητικές. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς μόνο. Καταγράφονται και με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΕ, ναι, όσον αφορά την εργοδοτική παραβατικότητα στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού. Με επίσημα στοιχεία, λοιπόν, πρωταθλητής στην παραβατικότητα είναι ο χώρος των εργαζομένων του τουρισμού και του επισητισμού, και συγκεκριμένα δεν τηρούνται τα ωράρια εργασίας. Βλέπουμε εργαζόμενους να είναι σε ρεπό και να εργάζονται. Βλέπουμε περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας, υποδηλωμένης εργασίας. Αυτά λοιπόν έχουν κακό αντίκτυπο στους εργαζόμενους, συνδυαστικά, όπως είπαμε, με τις συνθήκες εργασίας, και αναγκάζονται να φεύγουν από το χώρο των ξενοδοχείων. Ναι. Αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να φτιάξει άμεσα. Να στελεχωθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, βλέπουμε μια έξαρση εργατικών ατυχημάτων, και αυτό οφείλεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστική έλεση, στοιχειώδης έλεση γίνονται, επειδή και εδώ οι τοπικοί ελεκτικοί μηχανισμοί δεν είναι στελεχωμένοι με ανθρώπινο δυναμικό. Είναι το πρόβλημα αυτό. Τεράστιο πρόβλημα. Όταν, ξέρετε, μιλάμε για συνθήκες εργασίας, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι εγώ διαμορφώνω καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους μιας χώρας χωρίς να στελεχώνει τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Ακριβώς. Αυτό είναι εδώ το παράδειγμα. Υπογράφουμε συμβάσεις, πρέπει όμως αυτές να τηρούνται, πρέπει να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Αλλά αυτό, η έλεγχη που γίνονται είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ποιος θα το ελέγξει όλο αυτό? Επειδή λοιπόν ότι μας έχουν υποσχεθεί και έχει μπει ήδη πιλωτικά η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ναι, θα γίνει υποχρεωτική από 1η του Μάρτη. Πιστεύουμε ότι είναι ένα όπλο στο αχέρια του εργαζόμενου, αρκεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Δηλαδή, γιατί ήδη υπάρχουν περιπτώσεις που... Εντάξει τώρα, κύριε Κουκολάκη, αν υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες θα βρουν και εκεί παραθυράκι, δηλαδή... Είναι να το έχει και επιχείρηση. Πώς αλλιώς να σας το πω τώρα, αν ακόμα και εκεί αναζητηθεί λύση, το πώς θα ξεγελάσουν εντός και εκτός εισαγωγικών την κάρτα εργασίας, την ψηφιακή κάρτα εργασίας,
Τι άλλο να κάνει κανείς. Εκεί όμως έχει ευθύνη και ο εργαζόμενος. Γιατί μας λένε, ήδη εκεί που εφαρμόζεται πιλωτικά, σήμερα έχεις ρεπό, δουλεύεις, αλλά δεν θα χτυπήσεις την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ή σχολάς 3 ώρα, χτύπα κάρτα και ξανά έμπα μέσα. Αυτά λοιπόν πρέπει οι εργαζόμενοι να τα γνωρίζουν, πρέπει να καταγγέλουν αυτά τα φαινόμενα, πρέπει και αυτοί να προστατεύσουν το θεσμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας που θα εφαρμοστεί την επόμενη τουριστική περίοδο, που το ώστε να διασφαλιστούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όσον αφορά το εισόδημά τους, αλλά και μπορεί να συμβεί και κάποιο εργατικό ατύχημα και να μην είναι σωστά δηλωμένοι στο σύστημα εργάνη. Το θέμα τώρα, κύριε Κοκολάκη, δεν είναι να το καταγγείλει ο εργαζόμενος. Το θέμα είναι να το εφαρμόζει η επιχείρηση από μόνη της. Βεβαίως, ναι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει από τους εργοδότες, πιέζουν τους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι φοβούνται, μην χάσουν την εργασία τους. Και υπάρχει ένα λαλούμ όσον αφορά στις συνθήκες, στην κάρτα εργασίας, και πιστεύουμε ότι αυτό επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση των εργαζομένων, νιώθουν ανασφαλείς, και θα πούμε ότι αυτά τα πρέπει πραγματικά να το καταλάβουν όλοι, και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Οι εργοδότες πρέπει να σέβονται τους εργαζόμενους, να απολαμβάνουν αυτά που προβλέπονται, γιατί ήδη η τουριστική περίοδο έχει τελειώσει. Και ήδη κάνουμε τους χωροφύλακες, θα λέγαμε. Υπάρχουν εργοδότες, ναι, που ενώ έχουν απολυθεί εργαζόμενοι, προσπαθούν να τους κόψουν το επίδομα όσον αφορά άδεια και οι μέρες δεδουλευμένες αδείας με κάθε τρόπο. Δεν είναι αυτό σωστό πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις καθημερινά στο σωματείο μας. Κάνουμε παρεμβάσεις άμεσα στις επιχειρήσεις και αν δεν βρούμε ανταπόκριση, απευθυνόμαστε στις ελεκτικές αρχές. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που οι εργαζόμενοι πραγματικά φεύγουν από το χώρο του τουρισμού. Σχολές. Οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Δυστυχώς βλέπουμε, για παράδειγμα, η σχολή μεταεκπαίδευσης που δικαιούνται να τη βγάλουν οι εργαζόμενοι που έχουν τις προϋποθέσεις, ούτε πέρσι λειτουργήσε για πρώτη φορά, ούτε και φέτος μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό. Εφόσον λοιπόν θέλουμε εργαζόμενους εκπαιδευμένους στον χώρο του τουρισμού, πρέπει να αναβαθμιστούν αυτές οι σχολές, οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, να μπουν μέσα νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι να εκπαιδευτούν στο κομμάτι του τουρισμού και να τους δοθεί αυτή η προϋποθέση. Να επενδύσουμε στον τουρισμό, να επενδύσουμε στο τουριστικό μας προϊόν και να μην πουλάμε μόνο τον ήλιο μας, να πουλάμε το πουλάμε. Αν δεν επενδύσουμε στους εργαζόμενους, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, ο ήλιος, η θάλασσα, όπως καλό το λέτε. Τη διαφορά την κάνουν οι εργαζόμενοι. Ανάγκη και όλων των πλευρών που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Δηλαδή και ο εργοδότης θέλει ένα καλά στελεχωμένο χώρο εργασίας. Γιατί το προσωπικό είναι η διαφήμιση της κάθε επιχείρησης. Είναι το πρόσωπο, είναι η βιτρίνα, είναι αυτό που θα συναντήσει ο επισκέπτης. Όσο καλά και αν είναι τα δωμάτια και οι χώροι του ξενοδοχείου, αν το προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τελείωσε, εκεί θα μείνει ο επισκέπτης. Βεβαίως, και αποδεικνύεται αυτό από τους σε μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανόμενους πελάτες, τους repeaters που έρχονται στη χώρα μας, που έχουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, και πραγματικά αυτοί οι εργαζόμενοι δίνουν μια προστιθέμενη αξία στο κομμάτι που λέγεται τουρισμός. Θέλω να κρατήσουμε κάτι, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση, κύριε Κοκολάκη, ότι τόσο με τη δική σας τη συμβολή των σωματείων, των ενώσεων του εργατικού κέντρου, όσο φυσικά και με την αλλαγή κλίματος από την πλευρά των εργοδοτών, αλλά και με τις αυξημένες απαιτήσεις από την πλευρά των εργαζομένων, θεωρώ ότι όλοι έχουν συμβάλει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο δικό σας τον κλάδο. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Όμως υπάρχουν πολλά περιθώρια να γίνουν κι άλλα, να είναι οι συνθήκες ακόμη καλύτερες. Αυτό είναι το πρόβλημα, το μεγάλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι οι συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το βασικότερο. Θέλει βελτίωση των συνθήκων εργασίας, που το ώστε ο εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Και να μιλάνε. Αυτό που λέτε, ότι πολλοί φτάνουν σε εσάς και νομίζω ότι μόνο με τη συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση. Έτσι. Και εσείς έρχεστε σε επαφή με τις επιχειρήσεις και δίνετε και λύση όπου χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε φυσικά εν όψει και τη νέα τουριστική σεζόν και θα δούμε τι θα γίνει και με τη συμβάσα. Θα πάρετε και το 8% αύξηση. Πόσο είτε συνήθως η αύξηση που παίρνετε
Είναι αναλόγως. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 7 συν 5, 12% είχαν πάρει στα δύο χρόνια. Εδώ όμως οι απαιτήσεις είναι ακόμα πολύ περισσότερες. Η ακρίβεια, βλέπουμε πως υπάρχει η φορολογία. Γι' αυτό, σύμφωνα πάντα με αυτά που δηλώνει ο Πρωθυπουργός, ότι θα φτάξουμε στα 950 ευρώ, γι' αυτό και εμείς το λόγο ζητάμε 8% συν 8 για να έχουμε το ανάλογο ποσοστό αύξησης. Το αυτονόητο. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.